προτιμότερος παίκτης, αλλά το γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ στα 6 παιχνίδια που έχει στο πρωτάθλημα έχει μόνο 2 νίκες στη Τούμπα με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. 3 ισοπαλίες και μία ήταν με τον Ολυμπιακό. Και ναι. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Για ποιο λόγο? Προφανώς για σημερινό παιχνίδι δεν έχουμε κάποια δικαιολογία. Ουσιαστικά είμαστε αδικαιολόγητοι. Κακό αποτέλεσμα, κακή εμφάνιση. Δεν έχω να πω κανένα άλλο. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Προβληματισμός αυτός όμως του κόσμου που είδατε ότι στο τέλος του αγώνα ενώ πήγατε να χειροκροτήσετε, σας αποδοκίμασε. Αυτό δεν σας γεμίζει με ευθύνες. Και δεύτερον, ότι ο προπονητής είπε ότι εκτός από σένα που έχεις προσωπικότητα και το δείχνεις, κάποιοι άλλοι συμπαίκτες σου δεν έχουν το ίδιο. Προφανώς και μας γεμίζει ευθύνες. Παίζοντας τον ΠΑΟΚ και κάνοντας πρωταθλητισμό, πρέπει να έχεις ευθύνες και από μόνος σου. Δεν χρειάζεται το σημερινό παιχνίδι για να μας γεμίσει ευθύνες. Η απογοήτευση του κόσμου είναι δικαιολογημένη. Συνήθως όταν δεν κερδίζει κάποιο παιχνίδι, ακούγονται γιοχαρίσματα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι επ' αυτό. Δεν έχω να πω κάτι. Πριν από μερικές εβδομάδες είχε πει ότι όταν μια ομάδα χτίζεται, για να ζητήσεις και υποβολή από τον κόσμο, θα πρέπει να τη δίνεις και κάτι για να το κρατάς ζεστό. Σίγουρα. Γιατί στις τελευταίες εβδομάδες δεν μπορεί να δώσει κάτι στον κόσμο? Όπως είπα πριν, είμαστε δικαιολόγητοι. Στο σημερινό παιχνίδι δεν είχαμε αρκετά πράγματα. Δεν διασπάσαμε την άμυνα του Πανετολικού, είχαμε λάθος. Αρκετά πράγματα. Και δεν νομίζω υπάρχει τώρα λόγος να παριθμίσω αυτά τα τέτοιο. Αδικαιολόγητοι. Αλέξανδρε, αυτό το. Το κακό timing του ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει έρθει μετά την ήττα στην Τρίπολη και με τον τρόπο που ήρθε. Από εκεί και πέρα φαίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει λοξοδρομήσει, κάνει πολλά πειράματα, δεν μπορεί να βρει τα πατήματα στο γήπεδο. Γιατί επηρεάζει τόσο πολύ εκείνο το παιχνίδι, και αν συμφωνήσει με αυτό την άποψη? Δεν ξέρω αν ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι που άλλαξε κάτι. Πειράματα νομίζω σήμερα δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πείραμα. Παίξαμε κάτι γνώριμο. Με σύστημα, εσείς που σας αρέσουν να τα λέτε αυτά, γνώριμο. Οπότε δεν έχουμε κάποια ιδεολογία ότι δεν κάναμε κάτι που δεν ξέρουμε. Ήταν μια κακή εμφάνιση στην έδρα μας με έναν υποτίθεται πιο αδύναμο αντίπαλο. Κακή και ξαναλέω αδικαιολόγητη. Μπορεί η ομάδα την αντιδράσει? Κοιτάξτε, στα εύκολα γενικά όλοι είναι καλοί. Το θέμα είναι όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα, αρνητική άβρα, δύσκολες καταστάσεις και βαθμολογικές. Εκεί πρέπει να δείξει ο καθένας μας την αξία του, την προσωπικότητά του, το πόσο δυνατός είναι να βγει από δύσκολες καταστάσεις. Εκεί κρίνομαστε. Αυτό εννοούσε ότι τούτο όταν έλεγε για άντρες που πρέπει να φοράνε παντελόνια για την προσωπικότητα τη δική σου. Δεν έχω δει τι είχε προπονητής, είμαστε από ετήρια, δεν ξέρω τι είπε, οπότε... Είπε ότι υπάρχει ένα θέμα με κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν βγάζουν αυτό που πρέπει να βγάλουν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για τις δηλώσεις του προπονητή. Η δική μου άποψη είναι γενικά ότι στα δύσκολα φαίνονται οι ομάδες, φαίνονται οι παίκτες. Στα εύκολα, χωρίς άγχος, το σκορ είναι γενικά εύκολα γενικά για όλους. Είναι όλοι καλοί, αυτό έχω να πω. Τώρα είναι η υποχρέωσή μας όλων να βγάλουν την ομάδα από το, αυτό το αδιέξοδο, τις κακές εμφανίσεις. Και αυτό θέλει δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο. Εσείς στην ομάδα και φέτος από την αρχή της προετοιμασίας, είστε ένας παίκτης που σήμερα συμπλήρωσε 400 μάτς σε συλλογικό επίπεδο. Ο πιο έμπειρος για μένα στον χώρο. Αντιστρέφεται, πιστεύει η κατάσταση και τι να πει για αυτούς που λένε ότι είναι χαμένοι χρόνια? Σίγουρα δεν μπορεί να είμαι. Να σκέφτομαι αρνητικά. Θέλω να σκέφτομαι θετικά. Δεν γίνεται να λέμε ότι δεν γυρνάει μια κακή κατάσταση. Πρέπει να τη γυρίσουμε. Πρέπει ο καθένας να βάλει πιο πολύ την ομάδα πάνω από αυτόν, να αμοχθήσουμε όλοι περισσότερο και σιγά σιγά να βγει η ομάδα από το αδιέξοδο.